Και τώρα θα μας τα βάλει σε μία σειρά ο Χρύσανθος και θα τον ακούσουμε με προσοχή. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με την είδηση που έχει προκύψει λίγο πριν από τα δικαστήρια και έχει να κάνει με την υπόθεση του Άλκη, γιατί και αρκετός κόσμος ρωτούσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τι γίνεται, τις εξελίξεις, πότε είναι η δίκη κτλ. Υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείται, ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν όσον αφορά την 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που είχε αναλάβει την υπόθεση και είχε διενεργήσει την κύρια έρευνα. Πλέον η αρμόδια ανακρίτρια κλείνει από την πλευρά της την έρευνα και την μεταβιβάζει στον εισαγγελέα που θα οριστεί για να πάρει την υπόθεση. Θυμίζω υπάρχουν 12 κατηγορούμενοι οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι, διώκονται για τα κακουργήματα της από κοινού ανθρωποκτονίας, τελεσμένη στην περίπτωση του Άλκη και σε απόπειρα κατά συρροή για τους δύο φίλους του Άλκη. Ναι. Που ήταν στο περιστατικό τη βραδιά της δολοφονίας του Άλκη. Αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι πάρα πολύ μεγάλη η δικογραφία. Διαβιβάζεται λοιπόν σε εισαγγελέα και στη συνέχεια ο εισαγγελέας υποβάλλει την πρότασή του στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης, που το Συμβούλιο μετά παίρνει την απόφαση για την παραπομπή τους σε δίκη. Ο εισαγγελέας και στη συνέχεια το Συμβούλιο θα εξετάσει και το αίτημα που υπάρχει από την πλευρά των γονιών του Άλκη να διεξαχθεί η δίκη, αυτό που μας είχε πει ο κύριος Κούγιας πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή σου Γιώργο, ναι. Σε άλλη πόλη. Αυτά όλα θα εξεταστούν από τον αρμόδιο εισαγγελέα και κατ' επέκταση βέβαια από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης που λαμβάνει την τελική απόφαση και θα προχωρήσουμε πλέον στον ορισμό της δίκης. Τώρα στο φάκελο μέσα, έτσι για να θυμίσω, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα από απολογίες των κατηγορούμενων, καταθέσεις μαρτύρων, κλήθηκαν ακόμα και τα δύο παιδιά τα οποία σώθηκαν από την επίθεση για να αναγνωρίσουν δράστες, υπάρχουν DNA από τα όπλα, από διάφορα κατασκευμένα πιστήρια στο σημείο της επίθεσης, υπάρχει άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών ορισμένων, τα έχουν εξετάσει και αυτά και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, η ιατροδικαστική έρευνα, όλα αυτά τέλος πάντων που υπάρχουν για την υπόθεση, ακόμα και τα GPS τηλεφώνων, αυτοκινήτων κτλ. Όλα αυτά έχει κάνει την έρευνά της η ανακρίτρια και γι' αυτό υπήρξε και αυτή και αυτό το χρονικό διάστημα των 4 περίπου μηνών, μέχρι να φτάσουμε να δώσει πλέον η ανακρίτρια στον εισαγγελέα το δικό της πόρισμα, όλο το φάκελο και πλέον να ακολουθηθεί η διαδικασία που σας προανέφερα για να πάμε πλέον σε δίκη και εκεί να δούμε τις αποφάσεις του δικαστήριου. Αυτός είναι ο τρόπος σε όλες τις υποθέσεις, τις αντίστοιχες. Απλά υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δημοσιότητα, το αντιλαμβάνεται ο καθένας στη συγκεκριμένη περίπτωση και υπάρχουν και πολλά περισσότερα πράγματα που πρέπει να εξεταστούν. Πλέον περνάει λοιπόν από το πρώτο στάδιο, πάμε στο δεύτερο πλέον στάδιο, εισαγγελέας, τρίτο στάδιο, Συμβούλιο Πλημελιωδικών, τέταρτο στάδιο, δίκη των κατηγορούμενων. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε σήμερα το πρωί από τα δικαστήρια για την υπόθεση του Άλκη. Βέβαια δεν ξέρω πόσοι άκουσαν το πρωί ότι υπάρχει και το άλλο το θέμα, το οποίο βέβαια δεν ξέρω αν είναι σοβαρό ή ασοβαρό, είναι και σοβαρό και ασόβαρο ταυτόχρονα από την πλευρά που θα το πιάσεις, ότι εκεί που έγινε το γκράφιτι για τον Άλκη τα λοιπά, υπήρξε η απόφαση ενός κυρίου να πάει να το σβήσει από μόνος του στο σχολείο, με όποια αντίδραση μπορεί να προκαλέσει στον οπαδό πλέον που βλέπει ότι σβήνεται κτλ. Έχουμε και αυτά δυστυχώς στην καθημερινότητά μας και μιλάμε για ένα τείχο σχολείου τώρα, έτσι. Τέλος πάντων. Είναι θέματα που πραγματικά δεν ξέρω πολλές φορές αν πρέπει να τα δίνουμε δημοσιότητα, αν πρέπει να ασχολούμαστε ή όχι, και το αν κάνουμε καλό με το να εκθέτουμε τέτοιες πράξεις ή γίνεται το ανάποδο πολλές φορές. Είναι κάτι που πιστεύω εγώ σαν τα επεισόδια, Γιώργο. Δηλαδή αν πρέπει να δείχνεις τα επεισόδια ή να μην τα δείχνεις τα επεισόδια. Ναι, ναι, ναι. Για το πώς σκέφτεται αυτός ο οποίος κάνει την πράξη σε σχέση με τη δημοσιότητα που παίρνει το θέμα. Τέλος πάντων. Το σημαντικό είναι. Αυτό επιδιώκει ουσιαστικά για μένα. Ναι, αυτό, ναι. Γι' αυτό το λέω. Και άμα δεν του δίνει σημασία, δεν τον κάνει. Δεν τον κάνει μάγκα. Δεν διαφημίζει τι πράξει. Δεν διαφημίζει, ναι, είναι το χειρότερο που μπορεί να το κάνει.
Από την άλλη, okay, πρέπει και να εκθέτεις κάποιες καταστάσεις για να βλέπουμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Αλλά εντάξει, είναι νομίζω πλέον στην κρίση του καθενός. Το σημαντικό είναι η είδηση που μεταφέραμε και πλέον παρακολουθούμε βέβαια το θέμα με την όποια εξέλιξη σημειώνεται σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Τώρα, στα μεταγραφικά, το κινητό του κ. Καρυπίδη είναι κλειστό. Η μόνη περίπτωση που κλείνει το κινητό του Καρυπίδης, ακόμα και αν είναι 5 το πρωί, 4, είναι όταν βρίσκεται σε αεροπλάνο, γιατί είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πετάει για Ισπανία, για Μαδρίτη, για το ραντεβού που έχει δύο σκέλη στην ουσία. Το ένα είναι η συνεργασία με τον Μπούργος για να τα βάλουν τα πράγματα κάτω πλέον, έχοντας περάσει ένα δεκαήμερο από την πρώτη τους κουβέντα. Όχι δεκαήμερο, μια εβδομάδα πέρασε. Από την πρώτη κουβέντα που δόθηκαν οι κατευθύνσεις στην ουσία από τον προπονητή, τα θέλω κτλ. Και το τι έχει κάνει μέχρι τώρα η πλευρά της διοίκησης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το βασικό και αυτό που πρόλαβε να κάνει βέβαια ήταν να κλείσει τον Κουέστα, γιατί θα χάνονταν ο goalkeeper αν δεν ενεργούσαν έτσι όπως ενήργησαν. Και είχα σημειώσει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπούργος επέμενε στην παραμονή του Κουέστα και γι' αυτό ανέβηκε και η πρόταση του Καρυπίδη και είπε και ξεκάθαρα στην επιλογή Κουέστα Λοντίγκιν, γιατί τέθηκε αυτό στο τραπέζι από τον Θόδωρο Καρυπίδη, ότι θέλει τον Κουέστα. Και ο Μπούργος προφανώς ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας για μια θέση την οποία έχει παίξει επί σειρά ετών στο υψηλότερο επίπεδο. Μπορεί τώρα βέβαια κάποιοι να λένε ότι είναι ο Λοντίγκιν καλύτερος. Μπορεί κάποιοι άλλοι να λένε ότι είναι ο Χρήσανθος καλύτερος ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ο Καρυπίδης ορθώς εμπιστεύτηκε τον τεχνικό του, ειδικά επαναλαμβάνω για τη θέση του τερματοφύλακα. Έχει διπλή αξία να επιλέγει ο Μπούργος τον τερματοφύλακα. Επέμενε λοιπόν για αυτόν, έχει επιμείνει και για άλλους ποδοσφαιριστές βέβαια. Είναι ο Άρης ήδη στη διαδικασία των συζητήσεων με τον Ματίγια, τον Γκάνεα, τον Γκάμα, που θέλει να τους κρατήσει. Υπάρχει ο Σάκητς, ο Σούντγκρεν επίσης που λήγουν τα συμβόλαιά τους και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Σάκητς είναι στο 50-50, ο Σούντγκρεν περισσότερο φέρνει έναν εκνευρισμό ο τρόπος που τοποθετείται. Ναι. Ωστόσο δεν έχει κλείσει η πόρτα για τον Σουηδό. Θεωρώ ότι ο Καρυπίδης περιμένει την απόφαση από το ΚΑΣ. Διαφορετικά θα ενεργήσει για το Σούντγκρεν αν ο Άρης έχει δικαίωμα μεταγραφών, διαφορετικά αν δεν έχει δικαίωμα μεταγραφών. Πρέπει σιγά σιγά να τελειώνει και αυτή η υπόθεση. Νομίζω, Γιώργο, ότι 2 χρόνια ταλαιπωρείται η ομάδα χωρίς πραγματικά να το αξίζει όλο αυτό. Θεωρώ πάντως ότι στις 10 Ιουνίου είτε θα έχουμε τη θετική κατάληξη του θέματος ή θα υπάρχει μια παράταση που στην ουσία η παράταση, αν πάει μέχρι 10 Ιουλίου, στην ουσία η παράταση θα δίνει τον Άρη το δικαίωμα να κάνει μεταγραφές κανονικά το καλοκαίρι και η όποια τιμωρία, αν υπάρξει τιμωρία και δεν υπάρξει θετική κατάληξη, θα πάει για το Γενάρη. Έχουμε αυτό τον αστερίσιο και θα τον έχουμε για λίγες μέρες ακόμα. Μακάρι να βγει άμεσα η απόφαση, να μπορεί ο Άρης να κάνει μεταγραφές για να τρέξει πολύ πιο εύκολα τον προγραμματισμό του. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι στις 15 Ιουνίου που ξεκινάει η προετοιμασία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα καλώς εγώ των πραγμάτων θα είναι και ο Πίσμαν. Είναι δηλαδή μια μεταγραφή που δεν έχει μείνει μόνο στα λόγια. Απλά και αυτός περιμένει αυτό που προανέφερα λίγο πριν με το ΚΑΣ και την απόφαση για τον Ντουρμισάη. Ο Πίρσμαν όμως θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη εφόσον ο Άρης έχει δικαίωμα μεταγραφών για την καλοκαιρινή περίοδο και θα τον δούμε στην προετοιμασία. Ήδη βρήκε και σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι εδώ για τις πρώτες προπονήσεις αρκεί να μπει και η βούλα της, του δικαιώματος το να κάνει ο Άρης μεταγραφές. Τώρα για την Ισπανία και τους παίκτες, τα είπα χθες, είδαμε χαρά ότι το αναπαρήγαγαν αρκετοί για την Μπαρτσελόνα Β' και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ που αναφέραμε εδώ στο Λίμπερο. Και βέβαια άρχισε και το ωραίο σπορ. Είπαμε τις ομάδες, πήγαν, βρήκαν 2-3-4 παίκτες, ο Άρης ενδιαφέρεται γι' αυτόν και γι' αυτόν. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Τα ονόματα θα ζητηθούν σήμερα και αύριο στην Ισπανία που θα βρίσκεται ο κύριος Καρυπίδης και εφόσον υπάρχει κάτι πραγματικό δηλαδή ενδιαφέρον για κάποιο παίκτη, θα το μεταφέρουμε στους ακροατές του Λίμπερο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαλτίδη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.